Με την άδεια των Αμερικανών, οι Ουκρανοί χρησιμοποιούν πυράβλους ATACMS για χρήση μέσα σε ρώσικο έδαφος. Ούτε 24 ώρες δεν πέρασαν και οι Ουκρανοί χτύπησαν και κατέστρεψαν ρώσικη αποθήκη οπλισμού. Η κίνηση δείχνει πως οι Ουκρανοί είχαν στην κατοχή τους αρκετό καιρό τέτοιου είδους όπλα, απλά έπρεπε να απελευθερωθεί η χρήση τους. Χτυπήθηκε αποθήκη οπλισμού στο Μπριάνσκ με ολοκληρωτική καταστροφή. Από εκείνες τις εγκαταστάσεις τροφοδοτούνταν οι Ρώσοι και Βορειοκορεάτες στην περιοχή του Κούρσκ, όπου πριν λίγες ημέρες η Ρωσία φέρεται να αντιμετώπισε την πιο θανατηφόρα μέρα της στην Ουκρανία με 1.950 απώλειες μέσα σε 24 ώρες, σηματοδοτώντας ένα σοβαρό πλήγμα για τις δυνάμεις του Πούτιν και της Βόρειας Κορέας στην περιοχή, σύμφωνα με την Daily Mail. Σε ανάρτησή του, ο Αντρί Κοβαλέγκο στο Telegram ανακοίνωσε πως στην περιφέρεια Μπριάνσκ χτυπήθηκε το 67ο οπλοστάσιο της κύριας διεύθυνσης πυράβλων κυπροβολικού του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας. Περιείχε πυρομαχικά πυροβολικού συμπεριλαμβανομένων πυρομαχικών της Βόρειας Κορέας για τα συστήματά της, κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες GAB, αντιαεροπορικούς πυράβλους και πυρομαχικά για πυραυλικά συστήματα πολλαπλών εκτοξεύσεων. Οι Ρώσοι μετά από αυτό άλλαξαν το πυρηνικό τους δόγμα, ο Ερντογάν δήλωσε πως στηρίζει τον Πούτιν σε αυτή την κίνηση και το σίγουρο είναι πως έως το τέλος του Ιανουαρίου όλοι θα παίξουν τα ρέστα τους. Κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας, κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι ώστε να βλέπετε πρώτοι τα βίντεό μας. Πείτε μας επίσης την άποψή σας στα σχόλια. Σας ευχαριστούμε πολύ.